Είναι δύο κύρια από την Αγγλία. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το story πώς έγιναν φίλαθλοι της ΑΕΛ, πώς δεν χάνουν παιχνίδια της ΑΕΛ. Είναι ο Στίβεν μαζί με τον γιο του, τον Τζακ. Ασφαλώς και η σύζυγός του. Πάμε αμέσως να τους καλησπερίσουμε. Μας περιμένουν. Να τους εδώ στη μεγάλη οθόνη. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα, Τζακ. Good evening, Στίβεν. Καλησπέρα. Hello. Ο Τζακ μιλά τα ελληνικά μια χαρά. Ακριβώς. Ο κύριος Στίβεν όμως μόνο αγγλικά. Πάντως σε μια κουβέντα που έκανα με τον Τζακ νωρίτερα, νομίζω τα ελληνικά τα μιλάει καλύτερα από τα αγγλικά. Έτσι, Τζακ. Σκέτο. Όχι τόσο. Ακριβώς. Τζακ, πες μας έτσι για πόσα χρόνια βρίσκεστε στην Κύπρο, τι ήταν αυτό που σας έφερε στην Κύπρο. Είμαστε στην Κύπρο τώρα σχεδόν 14 χρόνια. 14. Ναι. Και απλά είχαμε κάτι καινούριο στη ζωή μας. Και ο παπάς μου ρώτησε με αν θέλω να πάω Κύπρο. Είπα ναι. Και ήρθαμε στην Κύπρο. Για την ΑΕΛ, ξεκίνησε σχεδόν στη 1999. Με πήγαμε πάθο για διακοπές. Και είδαμε αυτοί, σάρπες και άλλα πράγματα. Σάρπες, έτσι, πράγματα. Περίμενε, δηλαδή, Τζακ, περίμενε. Ήσασταν στην Πάφο για διακοπές και είδατε κάποιους οπαδούς με τα κίτρινα, δηλαδή. Έτσι ήταν η πρώτη γνωριμία, η πρώτη επαφή με του ΙΝΑΕΛ. Ναι, αυτό. Απλά είδαμε τα αυτοί, είδαμε σάρπες και τα άλλα πράγματα. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ήταν με την ΑΕΛ, δεν ήξεραμε ότι ήταν ΑΕΛ. Και ο παπάς μου γυρίσε, πήγαμε στην Πάφο, στο στάδιο και ρωτήσαμε και είπε ότι είναι ΑΕΛ, από λέμε μέσα. Εντάξει, πάμε μέσα. Μπήκατε μέσα και μείνατε. Ξέρεις, έτσι είχε κάρτα ο παππού τότε. Ναι, τότε ήταν είχε. Δεν το θυμούμαι. Πολλά καλά, επειδή ήμουν πολύ μικρός, αλλά είπε μου, νικήσαμε 4-2-4-1, κάτι έτσι με τον Πάπο. Και ναι, από τότε είμαστε αλίστες. Κάθε διακοπές που ήρθαμε, πήγαμε στο Τσίριο, αν είχε μάτς, ναι. Μπήκατε μέσα στο γήπεδο και κολλήσατε με την ΑΕΛ. Να μας πει ο πατέρας σου, Τζακ, γιατί επέλεγε για χρόνια την Κύπρο για διακοπές και πώς πήρε τελικά την απόφαση να γίνει κάτοικος εδώ στο νησί μας μαζί με την οικογένειά του, εσάς. Δεν μου ξανά, συγγνώμη. Ναι, Τζακ, θα ήθελα να ρωτήσω τον πατέρα σου για το πώς και επέλεγε την Κύπρο για διακοπές για αρκετά χρόνια, όπως μου ανέφερε νωρίτερα, ποιος ήταν ο λόγος. Και πώς πήρε τελικά την απόφαση να παραμείνει εδώ στην Κύπρο μαζί με την οικογένεια. Εντάξει. Dad, they're asking what the decision was to come to Cyprus for so many years on holiday. Why we decided to stay here to live. Well, yes, it was because we came here for holidays because it's a lovely country and we enjoyed it. But of course, we ended up moving here because we had a tragedy in the family, and we lost our eldest son, who was 21 years old, and I could not work anymore. I had a breakdown, and basically, we had to get away, and this felt like the best thing for Jack as well, when he was only 10 years old, and it's worked out very well. Things change, life changes, and hopefully for the better. Ναι, είπε ότι ήρθαμε στην Κύπρο επειδή αρέσκει μας να έρθουμε πολλά διακοπές. Απλά ήταν ζεστό, κοντά στην Αγγλία, έτσι πράγματα. Και ήρθαμε στην Κύπρο πριν 10 χρόνια επειδή χάσαμε το αδερφός μου και ο γιος του μπαμπάς μου. Και απλά ήρθαμε επειδή δεν μπορούσε να δουλεύει εκεί παραπάνω. Και ναι, ήρθαμε για μια καινούρια ζωή.
Mr. Steven, which is your team to England? Which team you support to England? My original team was Blackburn Rovers. I was, from a very young age, I was always Blackburn Rovers, but there was too much money came into the game, and I started watching Accrington Stanley, who were in the non-league then. They are in League One now, but I like to watch proper football. Είναι Blackburn, αλλά παρακολουθούσε την Accrington, είπε Jack. Ναι, που ήταν μικρός, επίσης στο Blackburn και μόλις πήγε στο Premier League και όλα τα λεφτά πήγαινε στο Premier League. Ήταν πολλά ακριβό να πάει και ξεκίνησε να πάει στο Accrington Stanley. Μάλιστα. Από ό,τι έχω μάθει από την ΑΕΛ, γιατί ψάχνοντας να σας εντοπίσω, μου έχουν πει ότι έχετε εισιτήριο διαρκείας της ΑΕΛ κάθε χρόνο, έτσι. Ναι. Season ticket. Μα δεν είναι πολλοί που κάνουν. Ξέρετε ότι είστε από τους λίγους. Ναι, ξέρω. Απλά ακουπούμε την ομάδα μας. Και την προηγούμενη ομάδα που είχε κοροναϊρούς. Και τότε έπιασαμε την κάρτα. Το πόσο αγαπάτε την ομάδα θα δούμε τώρα ένα ωραίο... δείτε και εσείς μαζί μας τις φωτογραφίες που έχουμε έτσι μαζέψει. Καμιά κοσαριά φωτογραφίες ωραίες από το γήπεδο. Θα μας τις προβάλλει αμέσως τώρα η σκηνοθέτης μας τις φωτογραφίες. Να, αυτή είναι η τελευταία. Είναι στο Μακάριο προχθεσινή. Ναι. Η τριάδα, η διάδα, η τριάδα στο γήπεδο, έτσι, πάντα. Ναι. Τώρα ναι, είναι τρεις μας. Και είναι και άλλοι γνωστοί σας, άλλοι φίλοι μαζί. Ναι, είστε μαζί μας στο μάτσο. Ήταν το τεράτη φορά. Τα προηγούμενα τρεις φορές χάσαμε. Και αυτή τη φορά νικήσαμε. Ποια θέση, να μας πει ο πατέρας σου, ο κύριος Στίβεν, ποια θέση νομίζει ότι θα τερματίσει φέτος η ΑΕΛ? Where do you think I was going to come this season? Well, I expect the top four, hopefully the top one. Περιμένει τετράδα και ελπίζει στην πρώτη θέση, έτσι, Jack? Ναι. Ποιος είναι ο πιο δυνατός αντίπαλος, να μας πει πάλι ο πατέρας σου, για την ΑΕΛ? Who's the hardest team to play against, basically? Who is our biggest team to beat? They are all tough games this season. The smaller teams are strong, and they will all beat each other. So I don't think there are anyone who's standing out so far. Δεν ξεχωρίζει κάποια τζάγα τη σημασία ότι όλες οι ομάδες... Ναι, όλες οι ομάδες είναι δυνατοί φέτος. Είναι δύσκολο. Κάθε μάτσο είναι δύσκολο. Έτσι δείχνει με το Ολυμπιακός και τα ΑΕΚ. Δεν είναι εύκολο. Ποια ομάδα τζάγα εσύ το απολαμβάνεις να πηγαίνεις στο γήπεδο, να παίζετε ως αντίπαλο? Έχω ξανά. Με ποια ομάδα, με ποια αντίπαλο το απολαμβάνεις να πηγαίνεις περισσότερο στο γήπεδο? Έτσι σε φτιάχνει περισσότερο. Είναι δύσκολο να πω. Εννοείς ποια ομάδα θέλω να παίξουν κάθε εβδομάδα, έτσι? Ας το πούμε πριν την Καρτοπαδού, όπου υπήρχε και ατμόσφαιρα στο γήπεδο, πήγαινε και η θύρα 3, εκεί τα σύσσωμη. Σταν τέρπι με τον Απόλλωνα, είσαι στο τοπικό τέρπι της πόλης, με το Αποέλ. Τα τέρπι με Αποέλ, με Απόλλωνα. Ήταν η πιο ωραία για μένα. Παραπάνω με Απόλλωνα, επειδή είναι το ντέρμπι της Νεμεσού, έτσι. Ναι, είναι ωραίο παιχνίδι, σίγουρα. What is your opinion, Mr. Steven, for the coach, Dusan Gerkes? I think he's brilliant. He's doing a very good job with very little money. He's got a good squad together. I think he's uncertain yet of his first 11, but he is getting very close. Ναι, Jack. Ναι, είπαν ότι είναι πάρα πολύ καλός coach. Δουλεύει πολλά καλά με τα δυο λεφτά που έχουμε και έχουμε μια ομάδα σαν οικογένεια, έτσι που μπορούν να παίζουν κάθε εβδομάδα καλά, είναι δυνατή. Και ναι, είναι ένας πολύ καλός προπονητής.
Να μας πείτε για οι δύο ποιος είναι ο αγαπημένος σας ποδοσφαιριστής φέτος. Όλους τους αγαπάτε βέβαια, αλλά από ένα και οι δύο. Για μένα αρέσκω πάρα πολλά τον Σέποβιτς. Για μένα είναι πολλά δυνατός. Ξεκίνησε στην Ευρώπη πολύ δυνατός με τα γκολ στο pre-season. Είναι σκόρερ, καλός. Ναι, είναι ένας καλός παίκτης, ένας βασικός παίκτης που μπορεί να βάλει τα γκολ. Και για τον κύριο Στίβεν. Στίβεν, είναι τετάρτη, who's your favorite player? Favorite player? I think at the moment it's his name. I didn't used to like Jack. Davor. Davor is playing very well at the moment. Ο Davor, ο Λέλε. Ο μικρός, μάλιστα. Και μάθαμε, Τζακ, ότι πάτε στο γήπεδο περίπου 2 ώρες πάντα πριν την έναρξη του αγώνα, έτσι. Ποιος ο λόγος? Πάτε για το pre-game. Πάμε επειδή ο πατέρας μου έτσι. Πρέπει να είμαστε να με 2 ώρες πριν, να πιάσουμε το sandwich μας, να πιάσουμε τις θέσεις μας, έτσι να χαλαρώσουμε. Είναι κάτι αγγλικό, δεν ξέρω γιατί. Για μένα πρέπει. Όχι, να ξέρεις ότι, Τζακ, εμείς όταν πηγαίνουμε στην Αγγλία, μας αρέσει να πηγαίνουμε 2 ώρες πριν. Πίνεις την πύρα σου, το σάντουιτς, το hot dog, τα διάφορα, είναι ωραία γι' αυτό. Λογικά θα το απολαμβάνετε περισσότερο από τη νέα σεζόν όταν θα φτιαχτεί και το νέο γήπεδο στη Λεμεσό, έτσι. Όπου εκεί θα υπάρχουν και περισσότερες ανέσεις. Ναι, είμαι πολύ excited για αυτό. Α, ρωτήσω κάτι. Σας έχουν... ο κόσμος σας γνωρίζει τη ΑΕΛ πάνω στην Κερκίδα. Σας έχουν μάθει όλοι πλέον? Ότι ξέρεις, αυτοί είναι οι Εγγλέζοι, οι φίλοι μας, ας πούμε. Γύρω μας, ναι. Είναι λίγο ξεχωριστή για μένα. Αλλά γύρω μας έχουμε οι φίλοι μας που ξέρουμε, που μιλούμε. Έτσι κάθε εβδομάδα. Και έχει αρκετή έξω από το στάδιο, αν πάμε στην καντίνα, ξέρω μας, ναι. Ωραία. Πάντως το απολαμβάνετε, έτσι, Τζακ? Ναι, ναι. Είναι κάτι ωραίο για σας και χαιρόμαστε πραγματικά που μέσω του κυπριακού ποδοσφαίρου ξένοι, αλλά δικοί μας πλέον αφού είστε πολλά χρόνια εδώ, απολαμβάνετε το ποδοσφαίρο. Είναι καλό το level του ποδοσφαίρου, το επίπεδο, πώς το... Είναι καλύτερο που πριν. Που ξεκινήσαμε να δούμε, δεν ήταν τόσο καλό. Αλλά το level και οι παίχτες που φέρνουν οι άλλες ομάδες από Premier League, Championship, έτσι παίχτες. Επειδή εδώ πήγαινε πάνω, πολλά πάνω. Είναι πολύ καλό τώρα. Ναι. Πάτε και σε αγώνες άλλων ομάδων ή μόνο ΑΕΛ? Μόνο ΑΕΛ. Μόνο ΑΕΛ, έτσι. Ποια είναι η ευχή σας, Τζακ, η δική σου ευχή και η ευχή του πατέρα σου, έτσι, με ευκαιρία, με αφορμή τα γενέθλια της ΑΕΛ σήμερα, μία ευχή που θέλετε να κάνετε για την αγαπημένη σας ομάδα? Για μένα, ευχαριστήσω την ΑΕΛ, επειδή που είμαστε στην Αγγλία, είδα τον πάπα μου πολλές φορές, επειδή δουλέψε κάθε νύχτα, είμαι μικρός, και τον είδα πολλές φορές την ημέρα. Και που ήταν εντάμε, έπιασαμε season ticket και κάθε εβδομάδα πάω με τον παπά μου, έχουμε memories μαζί, που έπιασαμε το πρωτάθλημα, που έπιασαμε το κύπελο. Και ναι, είναι σαν οικογένεια για εμένα και για εμάς. Είμαστε σαν οικογένεια. Ούλοι οπαδοί, παίκτες και έτσι, έτσι ναι. Και μια μεγάλη ομάδα. Να μας πει και ο πατέρας σου τι προβλέπει το σκορ του επόμενου αγώνα. Next game for AEL with Anorthosis. Το σκορ του αγώνα αυτού. What's going to be the score in the next game, Dad? I think it will be 3-1 to AEL. Πάμε για κορές σκορ. 3-1. Εσύ, Τζακ, τι λέεις? Για μένα είναι πολύ δύσκολο. Θα είναι πολύ δύσκολο match. Αλλά νομίζω είναι 2-1 για την AEL. Μάλιστα.
Κύριε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Χαρήκαμε την κουβέντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δείτε και όλα όσα έχετε πει απόψε και στην ιστοσελίδα Κερκίδα.net. Έτσι θα παίξετε τις επόμενες ώρες αρκετά. Και χρωστάμε μπύρα και στους δύο τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. καλή σας νύχτα. Καλή νύχτα σας. Thank you, Mr. Steven. Ευχαριστούμε, Jack. Ευχαριστώ.